πάλι στη ΔΕΗ. Ήταν πελάτες δηλαδή άλλων εταιριών που θέλουν να επιστρέψουν στη ΔΕΗ και περνούν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία. Τι συμβαίνει? Τα χρόνια τους που κόβουν τα φώτα. Τα χρόνια τους ακοπούν. Έχουμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες συμπολιτών μας δυστυχώς που περιμένουν εδώ από τις 5.30 το πρωί. Παίρνουν ένα αριθμό το 4, το 5 για να εξυπηρεθούν μετά από τις 4.30-5 ώρες σε μια αίθουσα άθλια πάνω στον πρώτο όροφο. Εδώ μπορεί να είναι μέσα στον ήλιο οι συμπολίτες μας, αλλά τουλάχιστον έχει και ένα αεράκι πάνω. Είναι αποπνικτική κατάσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχει μέρημνα για τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από ένα κακό κατάστημα το οποίο πρέπει να σηκώσει το βάρος 4 περιοχών του Περάματος, του Κερατσινίου, της Νίκαιας και του Κορυδαλού, γιατί έχουν συμπτύξει τα καταστήματα. Πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι φτάνουν εδώ από τα ξημερώματα, δεν εξυπηρετούνται και έρχονται την επόμενη μέρα. Χάνουν και την επόμενη μέρα γιατί πρέπει να ανανεώσουν τον αριθμό. Όλη αυτή η κατάσταση έχει γίνει γιατί? Γιατί η ΔΕΗ δεν έχει κάνει το εξής απλό, το οποίο επιβάλλεται στο σύγχρονο καιρό, στο σύγχρονο